Συνεχίζονται οι καταλήξεις. Καταρχήν, εσείς είσαστε μέλος του Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών της περιοχής σας ή γενικά του Λεκανοπεδίου? Είμαι και της περιοχής μου, και του Πειραιά δηλαδή, αλλά και της Αθήνας. Και της Αθήνας. Ναι. Είναι εκλεγμένο όργανο αυτό? Ναι. Είναι εκλεγμένο όργανο. Δεν είμαστε κάποια εκλεκτή ομάδα. Είμαστε μαθητές που απλά ενδιαφερόμαστε για τα σχολεία μας και θέλουμε όταν αγωνιζόμαστε για κάτι να κάνουμε κάτι οργανωμένο. Οπότε όλοι καλοί χωράνε που λένε και μαζευόμαστε και συνεδριάζουμε όλοι μαζί για και κάνουμε τις απόψεις του για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Εδώ υπάρχει μία ένσταση ότι θα μπορούσε να πεις κάποιος μαθητής ότι εμένα δεν με εκφράζει, δεν με αντιπροσωπεύει, αφού δεν έχουν προηγηθεί διαδικασίες για να επιλέξω τον κύριο Στάμου να με εκπροσωπεί σήμερα. Αυτό ερώτηση, όχι τοποθέτηση, κύριε Στάμου, για να απαντήσετε. Δηλαδή υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι λένε, χωρίς να συμμετέχουμε σε διαδικασίες, κάποιοι άνθρωποι αποφασίζουν για μας για το να κάνουμε κινητοποιήσεις, το να κάνουμε καταλήψεις. Τι απαντάτε σε αυτό? Απαντάμε ότι, ξανά όπως προείπα, δεν είμαστε κάποιοι εκλεκτοί. Είμαστε κι εμείς μαθητές σαν τους υπόλοιπους, οι οποίοι έχουμε μια διάθεση οργάνωσης και συντονιστικότητα, θα το πω. Αλλά στο συντονιστικό Αθήνας δεν αποφασίζει ποιο σχολείο θα μείνει κλειστό και ποιο σχολείο θα ανοίξει. Η συντονιστική επιτροπή καλεί σε κινητοποίηση στα σχολεία κάθε φορά με διαφορετικά θέματα. Μάλιστα. Πώς αποφασίζουν όμως? Εδώ είναι το θέμα, είναι ότι σε κάθε σχολείο μπορεί να υπάρχουν 15, 20, 30 οι οποίοι μπορεί να έχουν και πραγματικά προβλήματα, να έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχουν πραγματικά προβλήματα στο σχολείο τους και λένε, παιδιά, κατάληψη. Οι υπόλοιποι, εάν δεν έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν, να πούν ναι, υπάρχουν τα προβλήματα αυτά, αλλά δεν θέλουμε να γίνει κατάληψη στο σχολείο. Πώς εκφράζονται? Πού μπορούν να εκφραστούν? Ναι, με συγχωρείτε, αλλά εφόσον η απόφαση για κατάληψη ή οτιδήποτε παρθεί με τις δημοκρατικές διαδικασίες, αν υπερισχύουν οι μαθητές οι οποίοι δεν εκφράζονται από αυτά τα αιτήματα, το σχολείο δεν δηλώνει κατάληψη. Έχει αν γίνει. Οι μαθητές υπερισχύουν, το σχολείο δεν είναι κατάληψη. Άρα μας λέτε ότι σε κάθε από τα σχολεία αυτά, τα 700-750, δεν ξέρω πόσα είναι, που έχουν γίνει καταλήψεις, έχουν προηγηθεί γενικές συνελεύσεις? Στα περισσότερα, ναι. Γιατί υπάρχουν που δεν έχουν προηγηθεί. Τι λέτε, κύριε Μαργόπουλε, τι λέτε? Δηλαδή, άλλο, υπάρχουν κάποια σχολεία που δεν έχουν προηγηθεί και είναι αποφάσεις μιας μειοψηφίας, έτσι όπως το λέτε? Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, γιατί δεν το κατάλαβα. Και λίγο θα μου επιτρέψετε και μια ερώτηση. Επί της διαδικασίας λίγο, στείνεται κάποια κάλπη, υπάρχει κάποιο καταστατικό το οποίο τηρείται ώστε να ξέρουμε πόσες ψήφους πήρε η πρόταση υπέρ της κατάληψης και πόσες ψήφους πήρε η πρόταση κατά της κατάληψης? Γιατί επειδή ανήκω κι εγώ στη γενιά των πρώτων καταλήψεων, στις αρχές της δεκαετίας του 90, θυμάμαι ότι υπάρχει λίγο μια λογική όχι τόσο οργανωμένη. Δεν ξέρω αν αυτό έχει αλλάξει με τα χρόνια. Κύριε Στάμου. Ας το πιάσουμε ένα-ένα, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Σε όλα τα περισσότερα σχολεία, ένας σημαντικός αριθμός του σχολείου, δηλαδή η μεγαλύτερη πλειοψηφία, κάνει δημοκρατικές διαδικασίες της καταλήψης της, γιατί θέλουμε πρώτα και κύρια εμείς, σαν προέδροι ή μέλη 15 μελών, να είμαστε εντάξει προς τους συμμαθητές μας. Το 15μέλες μας, το 15μέλες αυτό που θα αποφασίσει εντός εισαγωγικών άμα θα καλέσει η Γενική Συνέλευση για να προτείνει κατάληψη, είναι η φωνή των μαθητών, είναι η φωνή του αριθμού των μαθητών που υπάρχει σε κάθε σχολείο. Κύριε Οπότε Στάμ... γι' αυτό και εμείς όσο επειδή θέλουμε να μας εντάξει... Κύριε Στάμου, αν μου επιτρέπετε... Μισό λεπτό, κύριε Μαρκόπουλε, να μας εξηγήσει και μετά θα τοποθετηθείτε. Μετά θα τοποθετηθείτε. Μετά... πρακτικό, υπάρχει μια διαδικασία οργανωμένη. Παιδιά, τον ήχο να βελτιώσουμε, δεν ακούμε. Κύριε Σταμό, υπάρχουν προβλήματα στα σχολεία και θα είμαστε άδικοι να λέγαμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στα σχολεία. Το έχουν ομολογήσει μάλιστα και κυβερνητικοί βουλευτές. Όμως η κατάληψη στο σχολείο, η λύση, το χάσιμο των ωρών διδασκαλίας φέρνει αποτέλεσμα. Γιατί μην περιμένετε ότι
αν εσείς, αν κάποιος δεσμευτεί και σας πει, ωραία, θα λύσουμε τα προβλήματα μπορούν να λυθούν. Το θέμα των αίθουσών, εάν δεν υπάρχουν. Για να δημιουργηθούν αίθουσες χρειάζονται 2-3 μήνες. Το θέμα των συνθήκων, βέβαια, έτσι, το να υπάρχουν καθαρίστριες, το να υπάρχουν καθηγητές, μπορεί πραγματικά να συμπληρωθεί. Πιστεύετε λοιπόν ότι αυτός ο αγώνας πρέπει να τραβήξει μέχρι να ολοκληρωθούν όλα τα αιτήματά σας, να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά σας? Και πόσο θα διαρκέσει αυτό? Για αρχή, οι μαθητές, όπως έχω ξαναπεί, βλέπουν και μόνοι τους, έχουν μάθει και βλέπουν. Και επειδή οι περισσότεροι, δυστυχώς, και πραγματικά το λέω δυστυχώς, είναι καιρός αυτόν τον χώρο των καταλήψεων και των αγώνων, γιατί πάντα κάθε χρόνο θα υπάρχει κάποια έλλειψη, είτε είναι καθηγητές, είτε είναι οτιδήποτε. Οπότε, επειδή και εμείς που ξέρουμε, έχουμε χορτάσει από πάρα πολλές υποσχέσεις κυβερνήσεων, που μας έχουν τάξει παπάδες και δεν έχουμε δει τίποτα στο τέλος, και οπότε για αρχή σε αυτό, ας ξεκαθαρίσουμε ότι αν οι μαθητές δεν αρχίσουν και βλέπουν πράγματα να υλοποιούνται, δεν θα ηρεμήσουμε. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Στάμο, εσείς λέτε ότι δεν θα κάνετε πίσω και θα συνεχίσετε τις καταλήψεις. Να σας ρωτήσω λίγο. Αυτά που ανακοινώσα. Δεν απάντησα στον κύριο Παπαδάκη. Ναι. Με ρώτησε ο κύριος Παπαδάκης ότι αν πιστεύουμε ότι αυτό που κάνουμε πιάνει τόπο που λέμε. Άμα κάνουμε, αν δεν θέλουμε κάτι. Από ό,τι φαίνεται, κύριε Παπαδάκη, μετά τις δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας της Χθεσινής, ενώ ξέρει ότι σήμερα σε λίγες ώρες πραγματοποιείται μαθητικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, το οποίο είναι ίσως και η μεγαλύτερη εκδημάτωση που θα μπορούσαμε να κάνουμε και πλημμυρίζει Αθήνα με μαθητές υπεύθυνους αρκετά για να προσέχουν την υγεία τους με τις μάσκες και τις αποστάσεις τους. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, οι δηλώσεις της, που αντί να είναι δηλώσεις ώστε να απαντάνε στα αιτήματά μας, να μας λένε ότι ναι παιδιά, γιατί τα αιτήματά σας δεν είναι παράλογα, είναι τα πολύ αυτονόητα που θα έπρεπε να έχετε, μας απαντάει με απειλές και προσπαθεί για άλλη μια φορά τώρα άμεσα να κατασταλεί, να καταστήλει τον αγώνα μας. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Κάποιοι σας υποκινούν. Είναι υποκινούμενες αυτές οι κινητοποιήσεις σας και από συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους. Είναι κάτι το οποίο σέρνεται συνεχώς. Και ότι οι περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι είναι μπροστάριδες σε αυτόν τον αγώνα ή έχουν συγγενική σχέση με κάποια πρόσωπα ή ακόμα και οι γονείς τους μπορεί να είναι μέλη κάποιων κομμάτων τα οποία είναι υπέρ των κινητοποιήσεων. Κάποιοι λοιπόν σας υποκινούν, είσαστε υποκινούμενοι λένε. Τι τους απαντάτε? Ό,τι σας είχε απαντήσει και πριν μια εβδομάδα ο Ξάνθος Γερμανάκος, κύριε Παπαδάκη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Είμαστε υποκινούμενοι από τις δικές μας ανάγκες. Είμαστε υποκινούμενοι από την ανάγκη που έχουμε για να νιώθουμε ασφαλείς σε έναν χώρο που θα πρέπει να μορφωνόμαστε και από την αδικία που μας τρώει ότι μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας και εμείς πρέπει να κάτσουμε και να το χάψουμε όλο αυτό. Μας λένε ότι είμαστε αρκετά όριμοι για να ψηφίσουμε στα 17, αλλά δεν ξέρουμε από πολιτικά, δεν ξέρουμε από να μιλήσουμε για πολιτικά, δεν ξέρουμε να κάνουμε καταλήψεις, γιατί θέλουμε απλά να χάσουμε μάθημα. Ότι κάνετε χαμπάρι. Αυτά για μας μας υποκινούν. Θέλουμε να δείξουμε πρώτα στον κόσμο, να φέρουμε πρώτα τον κόσμο μαζί μας, να καταλάβει ότι τα παιδιά, εμείς που είμαστε το μέλλον αυτής της χώρας, πνιγόμαστε μέσα από τα σχολεία, γιατί δεν μπορώ εγώ να θέλω να πάω στο σχολείο να μάθω 5 πράγματα, να χτίσω το μέλλον μου σε αυτό το σχολείο, αλλά φοβάμαι να γυρίσω στο σπίτι μου και να χωρίσω τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, τη γιά μου, τους θείους μου και όλους τους συγγενείς και να χάσω κάποιον από αυτούς. Αυτό όμως συμβαίνει. Αυτό όμως συμβαίνει σε 700. Αυτό. Να πιάσουμε λίγο από την αρχή, γιατί θέλασατε πολλά ερωτήματα και χαίρομαι γι' αυτό. Ας ξεκινήσουμε με τις δημοκρατικές διαδικασίες. Στις καταλήψεις μας, βάσει καταστατικού, ισχύουν οι εξής διαδικασίες. Τις οποίες, αν το καταμελές, επειδή ξαναλέω, εγώ είμαι απλά ένας μαθητής, δεν μπορώ να πάρω στο λαιμό μου όλα τα υπόλοιπα σχολεία της Αττικής,
Αλλά από ό,τι ξέρω, τα περισσότερα που γνωρίζω, κάνουν το εξή. Παρακαλώ. Ολοκληρώσε, κύριε Στέφο. Ναι. Τα περισσότερα, λοιπόν, δεν ακούτε. Ναι, σας ακούμε. Τα περισσότερα, λοιπόν, κάνουν δημοκρατικές αντικασίες. Είτε με κάλπη, είτε με φανερή ψηφοφορία. Και επειδή κατά τη γνώμη μου, οι υποκινούμενοι από την απέναντι πλευρά, όπως είναι οι καθηγητές, διάφοροι σύλλογοι, μια μικρή μειονότητα, δεν μπορεί να είναι πολύ μικρό κομμάτι, το Σύλλογο Γονέων και ένα πολύ μικρό κομμάτι των καθηγητών που πάνε κόντρα σε εμάς και θέλουν να καταστήλουν αυτόν τον αγώνα μας. Εγώ πιστεύω ότι είναι υποκινούμενοι από την αντίθετη πλευρά, άμα εμείς είμαστε υποκινούμενοι μία. Ψάχνουμε να βρούμε το παραμικρό να μας δείξουν με το δάχτυλο και να πούνε «Να, αυτό το κάνει λάθος». Γι' αυτό και εμείς ερχόμαστε και απαντάμε ότι εμείς ήμασταν σήμερα στο σχολείο μας τόσοι μαθητές, ψηφίσαμε με ανάταση χειρός ή με φανερή ψηφοφορία ή με κάλπη, βγήκανε τόσα υπέρ, τόσα κατά, το σχολείο παραμένει κλειστό. Όσο για την περιφρούρηση του σχολείου, τα περισσότερα σχολεία έχουν μέσα μαθητές από το πρωί μέχρι το επόμενο πρωί ξανά. Μάλιστα. Εμένα, άμα με βλέπετε τώρα, έτσι που με βλέπετε, που είμαι λίγο πιο χαμηλών τόνων αυτή τη στιγμή, είναι επειδή πριν ούτε 2 ώρες ήμουν στο σχολείο μου και περιφρούσα το δοκτήριό μου. Μάλιστα. Για να το πω, λέει.